And of course, seatbelts. Eestis saame ilusti nagu hakkama, kui siin ikkagi kuume. Driving to the Socrates North. Autonomous mode. Yeah, I was waving to the other car because, you know, it's driverless, so we can wave and do everything. Dear viewers, I'm Preet Palum, Ambassador of Estonia. Είναι ο πρέσβης της Εστονίας, ο οποίος, στην οποία Εστονία, στην οποία χώρα και αυτά τα αυτοκινούμενα λεωφορεία έχουν ξεκινήσει και έχουν κατασκευαστεί. Είναι ευκαιρία, μια πολύ καλή ευκαιρία να σας καλωσορίσει στο μέλλον, ειδικά με τα συγκεκριμένα οχήματα τα οποία και στην επόμενη δεκαετία θα χρησιμοποιούνται. Είναι ιδιαίτερα ευτυχής που επισκέφθηκε την πόλη της Λαμίας, η οποία έχει υποδεχτεί και τα συγκεκριμένα οχήματα και προσκαλεί όλο τον κόσμο να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και τώρα και τα Χριστούγεννα όλες αυτές τις όλη αυτή την περίοδο τα οποία θα βρίσκονται στην περιοχή. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για την περιοχή και για τους ηθήνοντες που αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια. Πραγματικά σας προσκαλώ να αγκαλιάσετε όλη αυτή την προσπάθεια. Απευθύνομαι σε μαθητές. Αν είστε μαθητές ή φοιτητές, πραγματικά μάθετε, διαβάστε και να εκπαιδευτείτε στα μαθηματικά και στη φυσική. Αυτό είναι το μέλλον. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Είχαμε σήμερα τη χαρά και την τιμή να δεχθούμε την επίσκεψη του πρέσβη της Εστονίας, του κυρίου Πούλου, στην δοκιμαστική εφαρμογή της κίνησης των δύο λεωφορείων χωρίς οδηγό, στα πλαίσια του πιλωτικού προγράμματος Fabulous, το οποίο ξεκίνησε ο προκάτοχος μου δήμαρχος Νίκος Σταυρογιάννης. Είμαι σίγουρος ότι από την εφαρμογή της πιλωτικής αυτής δοκιμαστικής κίνησης των δύο αυτών λεωφορείων, θα βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για τις νέες τεχνολογίες. Με τη νέα τεχνολογία στη ζωή των δημοτών μας, η καθημερινότητά της θα είναι καλύτερη και η ζωή τους ευκολότερη. Είναι μονόδρομος και η κεντρική πολιτική σκηνή να αντιληφθεί το θέμα της εισαγωγής στη ρομποτική και στη νέα τεχνολογία, γιατί διαφορετικά θα χάσουμε όλο το τρένο της τεχνολογικής και τεχνικής επανάστασης. Με βήματα σταθερά και γρήγορα, ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Ένα ακόμη από τα έργα που σχεδιάσαμε και αρχίσαμε να υλοποιούμε γίνεται τώρα κτήμα της κοινωνίας, των πολιτών, δείχνοντας το πόσο στην πολιτική με την ευρεία έννοια και στην διοίκηση σε όλα τα επίπεδα αυτό που έχει σημασία είναι να αντιλαμβάνεσαι το μέλλον και να προσπαθείς να κατακτήσεις στόχους που φαίνονται στην αρχή ιδιαίτερα δύσκολοι. Εμείς αυτά τα ξεπεράσαμε. Το 2017 καταφέραμε να ενταχθούμε σε αυτή την ομάδα καινοτομίας της ψηφιακής εποχής και το αποτέλεσμα το βλέπουμε τώρα. Να καλωσορίσω στη Λαμία, στην έδρα της Περιφέρειας, εκ μέρους του Περιφερειάρχη του Φάιν του Σπανού, τον πρέσβη της Εστονίας, μιας χώρας με πολύ προηγμένη την ψηφιακή τεχνολογία. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τους δύο δημάρχους, τον Νίκο Σταυρογιάννη που το ξεκίνησε και τον Θήμιο τον Καραΐσκο που το συνεχίζει σε μια προσπάθεια η Λαμία, που είναι και η έδρα της περιφερειάς, είναι η πόλη δηλαδή της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας που στεγάζεται και η έδρα, να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του συγκεκριμένου προγράμματος, ούτως ώστε κάποια στιγμή να έρθει και να είναι family και με άλλες χώρες της χώρας μας, άλλες πόλεις της χώρας μας, οι οποίες θα διαθέτουν τέτοιου είδους κίνηση στα οχήματα τα οποία θα εξυπηρετούν τους πολίτες. Εμείς ως περιφέρεια θα είμαστε δίπλα τους, υποστηρικτικά,
να στηρίξουμε αυτό το έργο, γιατί θεωρούμε ότι είναι αρκετά σημαντικό για την πόλη μας.